Σήμερα, σήμερα. Απολαμβάνουμε το σήμερα, γιατί αυτό το έργο δεν ξαναπαίζεται. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ πληθυσμό. Θα μάθουμε από τον ειδικό γιατί παχαίνουμε. Γιατί παχαίνουμε, τι τρώμε άσχημα, τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να κάνουμε για να αδυνατήσουμε, για να χάσουμε τα περιττά κιλά που έχουμε πάνω μας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή ο ειδικός, ο φίλος μου ο Παναγιώτης Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι κλινικός διατροφολόγος, διαιτολόγος και θα μας δώσει συμβουλές, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και πρέπει να βγούμε στις παραλίες fit. Παναγιώτη μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αγγελική. Ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Να μιλήσουμε για ό,τι απασχολεί τον κόσμο, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Πιστεύω ότι είστε οι καλύτεροι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη Γη, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο. Είστε δηλαδή οι άνθρωποι που μας χρειάζεστε. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την απλή ερώτηση, Παναγιώτη Μπαρμπαρούση. Γιατί παχαίνουμε? Τι ωραία που θα ήταν να τρώγαμε τα πάντα όλα και να μην παχαίνουμε. Συνήθως ο λόγος που παχαίνουμε είναι λόγω κακών συνηθειών και ίσως κακή νοοτροπία του ανθρώπου. Υπάρχουν φυσικά και κλινικοί λόγοι για τους οποίους παχαίνουμε και μπορούμε να τους αναπτύξουμε αργότερα, αν θες και όπως θες. Δεν ξέρω τι θες να αναπτύξουμε περισσότερο. Εμένα αυτό που θέλω να δώσω μεγαλύτερη βάση και σημασία σε αυτή τη φάση είναι ότι ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει 5 πράγματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όταν πηγαίνει σε έναν διαιτολόγο, σε έναν διατροφολόγο, το μόνο που θα κάνει θα πρέπει να έχει θετική σκέψη, γιατί μόνο για καλό για τον εαυτό θα κάνει. Κακό δεν θα κάνει πουθενά. Δεν πρέπει να έχει άγχος, δεν πρέπει να έχει στρες. Γιατί συνήθως στρεσάρονται, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα πάει. Κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου. Πετύχει λίγο πολύ, καλό θα είναι. Θετικό θα είναι, συν θα είναι. Και το πιο σημαντικό είναι να μην βιάζονται και να μην περιμένουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε μία εβδομάδα ή μέσα σε ένα μήνα, γιατί αν αγχώνονται ότι μέσα σε ένα μήνα πρέπει να χάσουν τα περιττά κιλά που έχουν και δεν θα συμβεί, αλλά και δεν είσαι και μάγος, έτσι. Αυτό θέλω να σου το πω. Καταρχάς, όταν αγχώνεσαι, παράγεται μια ορμόνη που λέγεται οξυδοτικό στρες. Όταν παράγεται αυτό το οξυδοτικό στρες, δεν μπορεί ο οργανισμός να λειτουργήσει σωστά. Ο οργανισμός, ο μεταβολισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Μπορώ να σου αναφέρω ένα παράδειγμα. Για μια κοπέλα που έγινε σε αυτήν, νομίζω ήταν στην Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ιδιαίτερα παχύσαρκη, ήταν παθολογικά παχύσαρκη η κοπέλα και είχε σοβαρά κλινικά προβλήματα. Και τη συνέστησαν ότι πρέπει να χάσει επιγόντως κιλά. Όταν μπαίνει αυτή η λέξη επιγόντως ή αμέσως κτλ., αρχίζει και αγχώνεται ο άνθρωπος, αλλά και η κοπέλα είχε και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και δεν μπορούσαν, τη δώσαν να πάρει κάποια συμπληρώματα, να παίρνει κάποια χάπια που δεν μπορούσε φυσικά να τα απεξέλθει οικονομικά. Αυτή η κοπέλα εκείνη την περίοδο έτυχε και κέρδισε ένα από τα τυχερά παιχνίδια εκείνης της χώρας. Δεν ξέρω, λότο, πρώτα, αυτά που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Αποτέλεσμα ήταν, ενώ έκανε τις προσπάθειές της, με περίπου ένα χρόνο, είχε χάσει 1-2 κιλά. Που για ένα άτομο παχύσαρκο, στα 200 κιλά, να χάσεις 1-2 κιλά σε ένα χρόνο είναι τίποτα. Τίποτα. Μόλις η κοπέλα έμαθε ότι κέρδισε αυτό εδώ πέρα το... Αυτό εδώ πέρα το τυχερό λαχείο, τότε έφυγαν τα κιλά σαν νερό. Αυτό λέγεται οξυδοτικό στρες. Οπότε δεν πρέπει να υποβάλουμε τον εαυτό μας σε τέτοια φάση, σε τέτοια κατάσταση. Είναι ό,τι μεγαλύτερο λάθος. Γι' αυτό λέω, πάμε, κάνουμε τη διατροφή μας, μόνο συν θα έχει. Πλην δεν θα έχει. Είπε την σωστή λεξούλα. Κάνουμε διατροφή ή δίαιτα. Γιατί ο κόσμος όταν ακούει δίαιτα, εκεί είναι που τρομάζει. Ενώ άλλο είναι η δίαιτα και άλλο είναι η σωστή διατροφή. Εντάξει, αναλόγως το περιστατικό. Υπάρχουν περιστατικά που απλά ασχολείσαι διατροφολογικά. Αυτά μπορεί να είναι και κλινικά, μπορεί να είναι και μη κλινικά. Υπάρχουν και περιστατικά που πρέπει να κάνεις δίαιτα. Πρέπει να κάνεις δίαιτα. Δίαιτα σημαίνει ότι μειώνουμε τις θερμιδικές του προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες του. Μπορεί οι ανάγκες του να είναι 2.000 θερμίδες, πρέπει να το ρίξουμε τουλάχιστον 500-600 θερμίδες κάτω. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος σε αριθμολογίες. Είναι ό,τι χειρότερό μου για μένα να μιλάω με αριθμούς. Με αριθμούς, γιατί ο κόσμος στέκεται στους αριθμούς. Άρα, Παναγιώτη Μπαρμπαρούση, υπάρχει και δίαιτα, υπάρχει και διατροφή. Φυσικά. Οκ, να το ξεχωρίσουμε αυτό και να το δούμε. Είναι τελείως διαφορετικό η δίαιτα από τη διατροφή. Είναι άλλο κομμάτι. Άρα, δίαιτα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος, είναι παχύσαρκος, γιατί πρέπει να χάσει 1, 2, 3, 5, 8, 20 κιλά. Αναλόγως, ναι, την κατάσταση. Διατροφή ποιος κάνει? Ένας αθλητής.
Μόνο. Διατροφή κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι μια χαρά στα κιλά του, αλλά να έχει ζαχαρόδι διαβήτη, να έχει νεφρική ανεπάρκεια. Αχα. Μιλάμε τώρα για κλινικά, για κλινικές καταστάσεις, να έχει, να θέλει να μείνει έγκυος μια γυναίκα, να έχει πολυκυστικές. Κατάλαβα. Γιατί εκεί πάμε στη διατροφή, δεν πάμε στη δίαιτα. Ή μια γυναίκα που είναι, είναι εγκυμονούσα. Mm-hmm. Εννοείται κάνει διατροφή. Δίαιτα και εγκυμοσύνη και δίαιτα, χ. Δεν πάει αυτό με τίποτα. Παναγία του Μπαρμπαρούση, εγώ τις γιορτές, καλός ή κακός, έβαλα 3-4 κιλά τα οποία θέλω να τα χάσω. Και δεν μπορώ να τα χάσω. Εγώ τι να κάνω, δίαιτα ή διατροφή. Στην περίπτωση δική σου, γιατί είσαι και αθλήτρια. Ναι. Εγώ. Με βάση γι' αυτό σου λέω είναι κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Αυτό θέλω να το τονίσουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, είναι ξεχωριστός. Δεν μπορείς να κινήσεις ένα. Να έχεις ένα πλαφόν και να λες αυτό θα κάνεις mm-hmm. και τελείωσε για όλους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ στην περίπτωση τη δική σου, άμα μου ερχόσουν στο γραφείο μου, θα σου έλεγα απλά κορίτσι μου, όμορφο, πήγαινε, κάνει γυμναστικούλα, είσαι αθλήτρια, πρόσεχε ένα-δύο πραγματάκια. Και σε 1,5-2 μήνες θα είσαι κομπλέ. Μύθος ή αλήθεια. Όταν γυμναστούμε και σφίξει το μυϊκό μας σύστημα, είναι πολύ πιο δύσκολο να δυνατήσουμε όταν ξεκινήσουμε δίαιτα ή διατροφή. Είναι μύθος αυτό. Κοίταξε, εδώ πέρα τώρα μου βάζεις να σου κάνω να μπω σε ένα τρυπάκι. Να μπει σε ένα τρυπάκι, γιατί λίγο θέλω το αθλητισμό, να καταλάβω γιατί και εγώ και στις φίλοι τηλεθέτες. Ότι το έχω λίγο με τον αθλητισμό, ναι, ναι, ναι. Γιατί χρόνια ασχολούμαι. Υπάρχουν δύο τύπους ασκήσεις, εντάξει, δύο τύπους, δύο που τα ξέρεις και καλύτερα και ναι. εσύ φυσικά. Υπάρχει okay. αερόβια και αναερόβια. Okay. Η αερόβια άσκηση σίγουρα θα βοηθήσει στην πιο γρήγορα απώλεια των κιλών. Mm-hmm. Γιατί καίει το λίπος που έχουμε, το αποθηκευμένο και κυρίως, καταρχάς να ξεχωρίσουμε λίγο ότι πρώτα-πρώτα καίγεται το γλυκογόνο που έχουμε. Mm. Μετά αρχίζει και καίγεται το λίπος. Mm-hmm. Εκεί θέλω να μιλήσουμε για λίγο για την άσκηση, γιατί μπαίνουν σε λάθος λειτουργίες λίγο στην άσκηση κάποιοι άνθρωποι. Τώρα πάμε στο αναερόβιο. Αναερόβιο είναι οι μυϊκές, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως μου λες εσύ, να δυναμώσει το μυϊκό σύστημα κτλ. Ένας άνθρωπος, όσο μεγαλώνει το μυϊκό του σύστημα, τότε αυξάνει το μεταβολισμό του κατά 10-20%. Όσο πιο δυνατός είναι μυϊκά, mm-hmm. γιατί το μυϊκό σύστημα έχει τη δυνατότητα να καίει κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Mm-hmm. Όσο πιο δυνατός είναι μυϊκά ο άνθρωπος, καίει περισσότερο. Οπότε, με το να αναβάσουμε το μυϊκό μας σύστημα, σίγουρα βοηθούμε στο να χάσουμε κιλά. Αλλά ο αρχηγός, ο βασιλιάς της άσκησης, είναι η αερόβια άσκηση. Mm-hmm. Δεν είναι η αναερόβια, για την απώλεια κιλών μιλάω. Ναι, ναι, okay, είναι okay. τι ζητάει ο καθένας. Okay. Άρα, άσκηση και διατροφή είναι ότι καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εντάξει, για μένα, άμα θέλει να στα βάλω ποσοστιαία, θα σου έλεγα ένα 70 με 80%. Θα σου πω 70% να μην μπλέκω ότι είναι η διατροφή. Ένα 20% είναι η άσκηση και ένα 10% ότι μας έχει δώσει ο Θεός. Τι σωματοδομή, τι mm-hmm. μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί μου έχει τύχει κοπέλες εμένα που έχουν πάρα πολύ καλά κιλά, πολύ ιδανικά κιλά, ιδανικό ποσοστό λίπος, με όχι όμορφη κατανομή σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή, με πράγματα που να σου το πω, εγώ οπτικά δεν φαινόταν όμορφο. Ενώ άμα τα έβαλες, γι' αυτό λέω, να αφήσουμε λίγο την αριθμολογία στην άκρη. Mm-hmm. Οπτικά, να δούμε και οπτικά πώς πάει το πράγμα. Και εκεί είναι και η άσκηση που μπλέκει. Γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους και κυρίως κοπέλες να κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν είναι για όλους τα ίδια πράγματα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ότι... Πρέπει να μπεις τι αδυναμία έχεις, να δεις τι αδυναμίες έχεις και εκεί πέρα πάνω να δουλέψεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χάσει κάποια κιλά και χρειάζεται τη δική σου συμβουλή ή τη συμβουλή κάθε διατροφολόγου ή διαιτολόγου. Έρχομαι λοιπόν στο γραφείο σου και ποια είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείς. Εσύ και κάθε διατροφολόγος, παύλα διαιτολόγος. Για μένα πρώτα-πρώτα ο διαιτολόγος, ένας σωστός διαιτολόγος, mm-hmm. πρέπει, εκτός από το επάγγελμά του, που πρέπει να το γνωρίζει, πρέπει να είναι καλός ψυχολόγος. Mm-hmm. Πρέπει να γνωρίζει λίγο και από άσκηση και από άθληση. Mm-hmm. Και για να είμαι ειλικρινής, γιατί ασχολούμαστε με τον άνθρωπο, πρέπει να γνωρίζει και λίγο κλινικά.
όχι λίγο, πρέπει να γνωρίζει και αρκετά κλινικά πράγματα. Okay. Ο πρώτος λόγος είναι να πρέπει να αισθανθεί όμορφα. Όπως εσύ προσπαθείς να με κάνεις να αισθανθώ όμορφα στην εκπομπή σου, έτσι και εγώ πρέπει να σε κάνω να αισθανθείς όμορφα. Δεν σημαίνει το όμορφα αισθάνομαι ότι θα σε έχω, έλα κουκλίτσα μου, έλα ώρα καλά, όλα ωραία. Όπου μέτρο, θα αγκαζώσεις, θα σταματήσεις. Mm. Πρέπει όμως να σε καταλάβει ότι είσαι ο φίλος του και ότι θες να τον βοηθήσεις. Τώρα να τον βοηθήσεις. Μπορεί άλλος να έχει μια τακτική του να κλικαίνει τα αυτιά. Μπορεί άλλος να έχει μια τακτική να είναι μπάπα αυστηρός εκεί πέρα και πώς πάει. Εντάξει, υπάρχει χημεία. Για μένα πρέπει να υπάρχει πρώτα χημεία. Έτσι, αν δεν υπάρχει χημεία, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Γιατί εδώ πέρα είναι δίνεις-παίρνεις. Σε όλες τις καταστάσεις είναι δίνεις-παίρνεις. Οπότε η πρώτη διαδικασία είναι πρώτα να δω γιατί αυτός ο άνθρωπος ήθελε ή θέλει να τον βοηθήσω. Μπορώ να τον βοηθήσω. Αξίζει να τον βοηθήσω. Πρέπει να τον βοηθήσω. Όχι να τον εκμεταλλευτώ. Θέλει να τον βοηθήσω, γιατί από εκεί ξεκινάει νομίζω. Αν δεν θέλει. Εντάξει, εκεί τελειώνει το για μένα. Ναι, γιατί πρέπει εκεί... να θέλει κάποιο. Ναι, εντάξει, κάποιο όταν έρχεται. Ναι, είναι γεγονός, έχει δίκιο. Πρέπει να θέλει. Αν δεν θέλει, δεν μπορεί. Νομίζω είναι άδικο να ασχοληθεί μαζί του. Πολύ άδικο. Και για τον ίδιο και για σένα. Θα αναλωθεί και ο ένα και εσύ και αυτό. Όταν λέμε Παναγιώτη Βαρβαρούση ότι θέλουμε να χάσουμε κιλά, χάνουμε κιλά, χάνουμε λίπος, χάνουμε υγρά, χάνουμε εμείς, χάνουμε μυϊκό ιστό, τα χάνουμε όλα μαζί. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τι θέλουμε να χάσουμε. Τώρα πάμε για την απώλεια κιλών. Ναι. Για την απώλεια κιλών θεωρώ ότι το πρώτο, άμα να τα χωρίσουμε, χάνουμε. Φυσικά, βάρος, χάνουμε τα κιλά, χάνουμε λίπος, δηλαδή χάνουμε λίπος, μυϊκό ιστό και υγρά. Αυτό το σύνολο κάνουν το συνολικό βάρος το οποίο χάνουμε. Τώρα, θες να στα πάω αναλογικά, εγώ θεωρώ ότι εάν λέμε χάσει κάποιος 10 κιλά, αν αυτό το 60% με 65% είναι απώλεια λίπους, για μένα είναι ικανοποιητική η δίαιτα. Δεν σημαίνει ότι από 60% και πάνω μιλάω. Υπάρχουν περιπτώσεις που χάνουν και 80 και 85 και υπάρχουν και περιπτώσεις που χάνουν και 115 και 120%. Αυτοί φυσικά αθλούνται οι άνθρωποι πάρα πολύ και ανεβάζουν πάρα πολύ το μυϊκό του σύστημα. Τώρα, αναλογικά οπότε, πάνω από 60% άμα χάνεις από το βάρος σου είναι λίπος, είναι ικανοποιητικό. Συνήθως χάνεται ένα 15 με 20%. Όχι, παραπάνω, 20-25% υγρά και το υπόλοιπο είναι μυϊκός ιστός. Δηλαδή, από τα 10 κιλά, τα 6-6,5 κιλά θα πρέπει για μένα τουλάχιστον να είναι λίπος. Μισό κιλό με 700-800 γραμμάρια πρέπει να είναι η απώλεια του μυϊκού ιστού, γιατί και ο ημείς έχουν υγρά μέσα και τα υπόλοιπα πρέπει να είναι υγρά. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο αυξάνεις την απώλεια του λίπους, τόσο πιο καλή είναι η δίαιτα φυσικά. Άρα καταλαβαίνουμε, εσύ καταλαβαίνεις ως ειδικός, τι χρειάζεται ο κάθε οργανισμός κάνοντας κάποια λιπομέτρηση, να φανταστώ, έτσι από εκεί ξεκινάμε. Ναι, υπάρχουν πολλά είδη λιπομέτρησης. Είναι τι πρέπει να ακολουθήσεις. Η κλασική μέθοδο που υπάρχει, το 80% που χρησιμοποιείται, ίσως και παραπάνω το 90% είναι μέσω βιοηλεκτρικής αντίστασης. Είναι δηλαδή μικρή ένταση ρεύμα, που δεν την αντιλαμβάνεται φυσικά κανένα. Γι' αυτό πιάνουμε τα άκρα, τα πόδια και τα χέρια, να πιάνουμε το εύρος του σώματος, περνάει ρεύμα και μάλιστα από την αντίσταση που καταλαβαίνει, από την αντίσταση που έχει το ρεύμα για να περάσει το σώμα από τη μία άκρη στην άλλη, καταλαβαίνουμε και βγαίνει ο προσδιορισμός του λίπους, των υγρών και του μυϊκού συστήματος. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, αλλά η πιο σημαντική για μένα, που είναι δύσκολο όμως να την κάνεις, είναι μέσω δερματοπτυχόμετρων. Πρέπει να έχει πάρα πολύ εμπειρία ο άλλος, πρέπει να έχει κάνει πάρα πολλές μετρήσεις σε ένα σώμα, γιατί μιλάμε, πιάνουμε το υποδόριο λίπος. Ναι. Και πιάνουμε σε διάφορα σημεία, γλουτούς, δίπλα στον αφαλό, ομοπλάτης. Επειδή όμως το σώμα μας είναι δέρμα, είναι υποδόριο λίπος, είναι μυϊκός ιστός, είναι και μετά τα οστά, πρέπει να είσαι τόσο προσεκτικός να πιάσεις το υποδέρο λίπος. Γιατί με μια κίνηση της λαβίδας μπορεί να πιάσεις παράλληλα και μυϊκό σύστημα. Οπότε ήδη έχεις οδηγηθεί σε λάθος αποτελέσματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό αυτές οι μετρήσεις θέλουν για μένα μεγάλη εξειδίκευση από κάποιον που την κάνει. Δηλαδή, μην πάει ο κόσμος και λέει: με έκανε μέσα από το δερματοπτυχόμετρο. Και σε έκανε. Εγώ δεν θέλω να πω το έκανε σωστά ή όχι, αλλά. Θα πρέπει για μένα τουλάχιστον να κάνει για κάθε σημείο 3 μετρήσεις, ένας μέσος όρος να βγει σωστός
για να είσαι σίγουρος ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν και άλλες μετρήσεις, άμα θες να σου αναφέρω, άλλες μέθοδοι δηλαδή, η οποία η πιο αξιόπιστη είναι μέσω, είναι η υδρομετρία. Μπαίνεις, αυτό υπάρχει μόνο σε πολύ εξειδικευμένα, κυρίως στα τεφά υπάρχουν. Στα τεφά, εμείς έτσι το κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνεις μέσα σε μια δεξαμενή και μάλιστα κάθεσαι με μαγιό μέσα σε ένα. Πω, να τι το μου πω, θύμισες, σαν τώρα. Καρέκλα να το τι πω. Και ανάλογα στο ποσοστό εγώ που βγαίνεις, είναι πιο αξιόπιστη. Είναι πάνω από 95-96% για μένα. Πραγματικά. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι πανάκριβες, όμως καλύτερα να μην ασχοληθούν. Υπάρχουν πάντως μέθοδοι λιπομέτρησης για όλα τα βαλάντια. Το πιο σημαντικό είναι άρρωστο. Η καλύτερη, από τις πολύ καλύτερες, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι η DEXA, αλλά γίνεται με ακτινοβολία. Mm-hmm. Και βγάζει κάθε σημείο, αλλά γίνεται με ακτινοβολία. Πώς είναι ο μαγνητής, μαγνητική, είναι ένα τέτοιο. Δεν την προτιμάει. Ο κόσμος είναι, εντάξει, δεν υπάρχει κιόλας. Εδώ πέρα να υπάρχουν ένα-δυο στην Ελλάδα, αλλά είναι και πανάκριβη, αλλά περνάει και ακτινοβολία που δεν το θέλει ο κόσμος. Λοιπόν, Παναγιώτη Παρπαρούση, από όσο ξέρουμε και από όσο κυκλοφορεί στην αγορά και από όσο έχω διαβάσει και από όσο έχω ακούσει, η συνταγή είναι 5 μικρά γεύματα την ημέρα. Ισχύει για όλους ή ακόμα και αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κάθε εντάξει, άνθρωπο. Εντάξει, εξαρτάται από τη σωματοδομή. Okay. Άρα δεν είναι must, δεν είναι... Δεν είναι 5. Εντάξει, άμα μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 1,90 και είναι 200 κιλά, δεν μπορεί να του δώσει 5 γεύματα. Τον έχεις, πρέπει όχι να το δώσει λιγότερο, να το αξίζει, να το πας και 6 και 7. Αχα. Πάντως σίγουρα το στανταράκι είναι ότι πρέπει να είναι μικρά και συχνά γεύματα. Γιατί ενεργοποιείται έτσι ο μεταβολισμός. Είναι απλά, ο μεταβολισμός είναι μια ορμόνη, είναι σαν το αμάξι. Θέλω να πάω εγώ από... Στη Θεσσαλονίκη μας θέλω να πάω στην Αθήνα. Mm-hmm. Άμα δεν του βάλω εγώ βενζίνη και λάδια, πώς θα πάω. Δεν πάω, θα μείνω. Δεν υπάρχει mm-hmm. περίπτωση. Έτσι είναι και ο μεταβολισμός. Θα μείνει και ο μεταβολισμός. Οπότε, συχνά γεύματα, μικρά γεύματα, ανά 2 ώρες, ανά 1,5 ώρα, το ορίζεις με βάση τις δουλειές mm-hmm. που έχεις, γιατί ενεργοποιεί αυτό το πράγμα το μεταβολισμό, δεν τον αφήνει να αδρανοποιηθεί και τον ενεργοποιεί τουλάχιστον 10-20% σε κάθε γεύμα. Παναγιώτη Παρπαρούση, ακούμε συνέχεια μεταβολισμός, ενεργοποιείται ο μεταβολισμός, πέφτει ο μεταβολισμός, μικρό μεταβολισμό, μεγάλο μεταβολισμό. Πες μας με πολύ απλά λόγια για να κατανοήσουν και οι φίλοι τηλεθεατές, τι είναι αυτός ο περιβόητος μεταβολισμός που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας. Είναι τίποτα, πολύ απλό. Είναι μια. Για σένα. Ναι, είναι πολλές βιοχημικές αντιδράσεις. Ο άνθρωπος είναι βιοχημικές αντιδράσεις, δεν είναι τίποτα άλλο. Mm-hmm. Που κάνουν τα κύτταρα. Mm-hmm. Κύτταρα είμαστε mm-hmm. για να παράγουμε ενέργεια και για να απελευθερωθεί η ενέργειά μας. Αυτό είναι ο μεταβολισμός. Τώρα, φυσικά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Επηρεάζεται από την ηλικία, επηρεάζεται από το φύλλο, από τη φυσική δραστηριότητα που έχει ο άλλος, από τη μυϊκή διάπλαση που έχει, από την επιφάνεια σώματος, φυσικά από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Γιατί το σώμα μας έχει 36 βαθμούς Κελσίου. Άμα πω εγώ πάω στην Ανταρκτική που έχει μείον 12. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θερμοκρασίες μπορεί να έχει. Ναι, okay, σαφώς. Θα πανίσει πολύ περισσότερη ενέργεια ο μεταβολισμός μου για να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία του. Άμα τώρα είμαι σε ένα περιβάλλον σαν τη χώρα μας που είμαστε στα 22-25 βαθμούς και εννοείται θα πανάμε πολύ λιγότερη ενέργεια. Mm-hmm. Άρα ο μεταβολισμός είναι η ενέργεια που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα στο σώμα του. Ο βασικός μεταβολισμός είναι η ενέργεια που δαπανάει ο ναι. κάθε ζωντανός οργανισμός mm-hmm. για να μπορέσει να κάνει τις βασικές του λειτουργίες. Mm-hmm. Βασικές λειτουργίες. Ο βασικός μεταβολισμός, μιλάω για τις βασικές λειτουργίες. Βασικές λειτουργίες είναι η αναπνοή μας, ο χτύπου της καρδιάς μας, mm-hmm. η κυκλοφορία του αίματός μας, mm-hmm. οι ορμονικές, κυρίως στις γυναίκες, λειτουργίες που εκεί είναι που χάνεται λίγο το παιχνίδι σε εσάς. Και κυρίως κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης, προεμεινόπαυσης, εμεινόπαυσης, εκεί πέρα έχετε σοβαρό πρόβλημα. Εκεί είναι τα δύσκολα μας. Είναι οι βασικές λειτουργίες. Δεν είναι η βασική λειτουργία να πάω να παίξω μπάλα. Mm-hmm. Εντάξει. Okay. Οι βασικές λειτουργίες είναι για να μπορούμε να ζούμε. Για να μπορούμε να ζούμε, οκ. Okay. Mm. Εσύ και εγώ που κάνουμε άσκηση και διατροφή. Mm. Τι πρέπει να φάμε πριν την άσκηση, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας, τον μεταβολισμό μας, να ανταπεξέλθει. Σε αυτό που θέλει να κάνει. Τώρα. Σε βάζω δύσκολα. Όχι, δεν είναι δύσκολα. Είναι ένα κομμάτι που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και mm-hmm. μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και εμένα. Ο υδατάνθρακας είναι ο βασιλιάς.
Υδατάνθρακα σημαίνει μακαρόνια, ρύζι. Μακαρόνια, ρύζια, ό,τι έχει σχέση με άλευρα, ό,τι έχει σχέση ψωμί, ψωμί, πατάτες, ακόμη και τα φρούτα. Γιατί εντάξει, εσύ ξέρεις την υδατάνθρακα και εγώ ξέρω την υδατάνθρακα. Αλλά πολλοί φίλοι ναι, δεν ξέρουν, γι' αυτό το αναλύω. Ο υδατάνθρακας είναι ο βασιλιάς. Είναι ο βασιλιάς για το συγκεκριμένο λόγο, γιατί είναι η κύρια πηγή ενέργειας για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τις περαιτέρω ασκήσεις, λειτουργίες όπως θες να το πεις. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Εδώ πέρα στην, και κυρίως στη χώρα μας, λίγο ξεφεύγουμε. Θέλουμε υδατάνθρακα, αλλά όλα θέλουν ένα μέτρο. Σαφώς. Άμα θέλουμε να διατηρήσουμε το σώμα μας, να πω τα κιλά μας, να πάρουμε ένα υδατάνθρακα, δηλαδή ένα ποσοστό του 50-55%. Συνήθως, ο μέσος Έλληνας τρώει πάνω από 70%. Είμαστε μακαρονάδες, τι να κάνουμε. Και γι' αυτό παχαίνουμε, εντάξει. Μετά είναι οι πρωτεΐνες και είναι και τα λιπίδια, που φυσικά και τα λίπη τα οποία χρειαζόμαστε. Πριν από την άσκηση, τι πρέπει πριν να από φάω. Την άσκηση, για και μένα πόση ώρα πριν, πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα απλό άνθρωπο και ένα άθλητη. Να μιλήσουμε πρώτα για τον απλό άνθρωπο και μετά θα πάμε στον αθλητή. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος, 6 ώρα πρέπει να πάει στο γυμναστήριο. Ναι. Τι ώρα πρέπει να φάει? Για μένα και μία ώρα πριν, μία μισή ώρα πριν, άμα φάει, επειδή δεν θα πιάσει το πικ της έντασης που θα πιάσει ένας αθλητής, μπορεί να πάει. Απλά να είναι, να φάει μια κανονική ποσότητα φαγητού. Άρα μπορεί να φάει το μεσημεριανό του στις 3, ναι, για μένα 3 μπορεί, γιατί στις δεν 5 πιάνει, να πάει να κάνει το είδος άσκησης το οποίο έχει επιλέξει. Ναι, αλλά πάντα μιλάμε για την ένταση της άσκησης που θα κάνεις. Ναι, okay. Σε μικρή ένταση. Σε μικρή ένταση, γιατί άμα πάει να κάνεις μεγάλη ένταση, σίγουρα θα πάθεις υπολικαιμίες. Πάμε στον αθλητή λοιπόν, ο πρωταθλητής, ο οποίος έχει προπόνηση στις 6 ώρα το απόγευμα, τι ώρα πρέπει να φάει και τι πρέπει να φάει? Ο πρωταθλητής πάει σε ένα άλλο επίπεδο, είναι εβδομαδιαία η κατάστασή του. Δηλαδή, τις πρώτες 3 μέρες πρέπει να του φορτώσουμε τις αποθήκες γλυκογόνου του. Για να φορτωθούν οι αποθήκες γλυκογόνου του, πρέπει να φάει από 70 μέχρι 75% της τροφής του, θα πρέπει να είναι υδατάνθρακες. Μετά, το επόμενο τριήμερο, πάμε στα νορμάλ πράγματα. 45, 50, 55, εκεί πέρα. Και την τελευταία μέρα, που είναι η μέρα, λέμε, του αγώνα, θα πρέπει να φάει 3 ώρες πριν ένα καλό υδατανθρακικό γεύμα, γιατί ο υδατανθρακας αυξάνει την απόδοση. Εντάξει. Ναι, ναι. Ένα καλό υδατανθρακικό γεύμα, αν είναι σε στερεή μορφή. Μακαρόνια. Μακαρόνια, παπαδιαχνή, ρύζια και τέτοια φαγητά. Αν τώρα είναι σε υγρή μορφή, που μπορεί να είναι ένας μούθις, παραδείγματος χάρη, με βρώμη και γιαούρτι και φρούτα κτλ., μπορεί να το πάρει μία μισή ώρα πριν τον αγώνα. Μετά την άσκηση, ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός, που δεν κάνει πρωταθλητισμό, απλά κάνει αθλητισμό, απλά για να κρατάει την υγεία του, να έχει την υγεία του. Μετά από πόση ώρα, συγγνώμη, μπορεί να φάει και τι? Για να αναπληρώσει αυτά που έχασε. Απλός, για μένα ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος απλά κάνει μια απλή άθληση, θα πρέπει να φάει μετά την άσκηση, μετά από μισή, για μένα μέσα σε μία ώρα πρέπει να έχει φάει, αλλά πρέπει να φάει για μένα πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη. Θα φάει κοτόπουλο, θα φάει ψαράκι, θα φάει κρέας, θα φάει αυγά, ασπάδια αυγού, best of the best. Με απλό υδατάνθρακα. Με απλό υδατάνθρακα, λαχανικά. Τι θες, μαρούλια, σπανάκια, ρόκες, φασολάκια, μελιτζάνες, ό,τι θες. Με λαχανικά, για μένα. Ο αθλητής, επειδή κατά τη διάρκεια του αγώνα συνήθως χάνεις 1-1,5 κιλό και οι αποθήκες του γλυκογόνου σου εξαντλούνται, εξαντλούνται τελείως. Πρέπει μέσα σε 2-3 ώρες να τις ξαναπληρώσει. Οπότε πρέπει πάλι να φάει υδατάνθρακα. Άρα ο αθλητής τρώει υδατάνθρακα ξανά. Αρκετό. Γιατί έχει. Γιατί πρέπει να αναπληρώσει πρέπει πάλι. Να αναπληρώσει αυτό, γιατί που την Δευτέρα, λέμε, άμα Κυριακή είναι ο αγώνας, τη Δευτέρα πρέπει πάλι να έχει στην προπόνηση, πρέπει πάλι να βγάλει το πρόγραμμα. Και είναι, ξανατονίζω, είναι τι ένταση προγράμματος κάνεις άσκηση. Παναγιώτη Μπαρμπαρούση, γιατί επέλεξες να γίνεις διατροφολόγος, κλινικός διατροφολόγος, παύλα διατροφολόγος? Τι ήταν αυτό που σε όθησε και σε εξητάρισε να ακολουθήσεις? Το κλινικό. Και το κλινικό και το απλό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, για σένα που τα έχει σπουδάσει, φαντάζουν εύκολα. Okay. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει σπουδάσει,
το δικό σου αντικείμενο. Δηλαδή, όσες φορές και να τα ακούσει, πάλι σε χρειάζεται. Και γιατί? Σε παίρνει και σου λέει: Παναγιώτη, έκανα αυτό. Τι έκανα λάθος, Παναγιώτη, γιατί δεν το έκανα καλά. Παναγιώτη, γιατί υπάρχει να Παναγιώτη, γιατί δεν αδυνάτησα. Γιατί έβαλα λίπος, γιατί δεν έβαλα λίπος. Δηλαδή, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβουλεύεις εσύ στον κόσμο να κάνει. Θα σου πω τώρα, μιλάς κάτι προσωπικό. Ναι, και τι αποφάσισες να κάνεις αυτό. Ήμουν πολύ παχής όταν ήμουν μικρό παιδί. Πες μου τώρα κανένα τέτοιο με κουφάνεις. Όχι. ο πρώτος και κυριότερος λόγος ήταν γιατί έχει μεγάλο εύρος. Uh-huh. Το επάγγελμά μας. Αν θες τώρα λίγο να επεκταθώ παραπάνω, δεν θέλω να γίνω λίγο κακούλης, αλλά θα το κάνω. Έγινε και λίγο κακούλης. Να μην έχει μεγάλο εύρος. Σε συννεφάκια. Έξω. Ναι. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ο διαιτολόγος, ο διατροφολόγος θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα μέσα σε μια πεντάδα, μπορώ να σου πω, των πιο σημαντικών επαγγελμάτων. Κυρίως στις πολύ αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, Ελβετίες, Αγγλία κτλ. Ναι, οκ. Okay. Εδώ πέρα, αυτό είναι που στην Ελλάδα... Εγώ μπήκα σε αυτή την οτροπία όταν είπα θα σπουδάσω διαιτολογία. Mm-hmm. Εδώ πέρα μπήκαμε στη διαδικασία ότι ο διαιτολόγος είναι ο άνθρωπος του καλοκαιριού. Που έρχεται το καλοκαίρι, είμαστε και όχι μόνο ο διαιτολόγος και ο γυμναστής. Γιατί το Μάιο θυμούνται όλοι να πάνε στο γυμναστήριο, γιατί και θεωρούν και πιστεύουν ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε μαγικά ραβδάκια και θα τους αδυνατήσουμε σε ένα μήνα, και εσύ και εγώ. Αυτό είναι γι' αυτό σας λέω, είναι το λάθος. Από εκεί και πέρα νομίζουν ότι είναι ο άνθρωπος που έρχεται ένας για να χάσει κάποια κιλά. Όχι. Ο διαιτολόγος ασχολείται με κλινικά περιστατικά και μπορεί το 70% των παθήσεων, ο κυριότερος λόγος που. Που οι άνθρωποι έχουν αυτές τις παθήσεις είναι η παχυσαρκία και η μη σωστή διατροφή. Δεν το αντιλαμβάνονται. Mm. Το αντιλαμβάνονται όταν χτυπήσουν τα κόκκινα. Έτσι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Μπορεί να ασχοληθεί με την παιδική παχυσαρκία. Το να ασχολείσαι με ένα παιδάκι είναι ωραίο. Όμως εκεί είναι με το θέμα των γονέων. Πρέπει πρώτα να συνοηθείς με τους γονείς. Mm-hmm. Κυρίως να συνοηθείς με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Έτσι. Και μετά να συνοηθείς με το παιδί. Δηλαδή, εγώ βρίσκω περισσότερο αντίσταση στους γιαγιάδες και στους παππούδες παρά με το παιδί. Mm. Με το παιδί έχουμε πιο κοντά, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Εντάξει, είναι να μπορείς να είσαι κοντά του, να έχεις. Και εγώ έχω μια παιδικότητα μέσα μου, το φέρνω μαζί μου. Τώρα, από την άλλη, εντάξει, είπαμε, η αθλητισμός, διατροφή, ένα. Είμαι λάτρης του αθλητισμού. Mm-hmm. Το λατρεύω τον αθλητισμό, θέλω να μείνω μέσα στον αθλητισμό. Παλιότερα έχει ψηφιστεί και ένας νόμος, όπως στην Ελλάδα, εντάξει, ψηφίστηκαν άλλο τι ισχύουν, ότι θα πρέπει οποιαδήποτε ομάδα, επαγγελματική ή μη, να έχει τον διαιτολόγο, τον διατροφολόγο της. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό, το καταλαβαίνεις, εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο σημαντική είναι. Έχουν μόνο οι μεγάλες ομάδες. Η δικιά σας αξία. Και θα το πω με πολύ απλά λόγια, όπως είπες και εσύ για το αυτοκίνητο, το οποίο για να λειτουργήσει και να κινηθεί χρειάζεται βενζίνη, αλλά υπάρχει καλή βενζίνη, καλή αμόλυβδη, σούπερ αμόλυβδη, υπάρχει καλό πετρέλαιο, απλό πετρέλαιο, σούπερ πετρέλαιο, ντίζελ, δεν ξέρω εγώ πώς θα λένε. Οπότε αν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο χρειάζεται σούπερ αμόλυβδη για να κινηθεί και εγώ του βάλω απλή αμόλυβδη, είναι φυσιολογικό να μην... Δεν θα έχει την απόδοση, που πρέπει. Δεν πρέπει, δεν θα. Άρα πρέπει να προσέχουμε τι βάζουμε μέσα μας. Σίγουρα. Και το κυριότερο λόγο είναι ότι κάνεις πάρα πολύ καλό στον κόσμο. Επειδή ξέρεις που δουλεύω, mm-hmm. βλέπεις τα μάτια τους και τη συμπεριφορά τους mm-hmm. και σε κάνει διπλά χαρούμενο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, το επάγγελμα το κρατάω και δουλεύω σε αυτό το επάγγελμα και βλέπω τον άνθρωπο πώς με ευχαριστούν. Αυτό με κάνει πάρα mm-hmm. πολύ χαρούμενο εμένα προσωπικά. Και χωρίς να θέλω να μπω σε άλλα χωράφια, με τη βοήθειά μου και άλλων ανθρώπων έχουμε σώσει ζωούλες. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, άμα θες να σου αναφέρω, μια κοπελίτσα που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα νευρικής ανοξίας. Ήμασταν στα τελευταία στάδια. Mm-hmm. Αυτές τις καταστάσεις, γι' αυτό λέω πρέπει να είσαι και καλός ψυχολόγος, συνήθως αυτούς τους ανθρώπους θα αντιμετωπίσεις ψυχολογικά.
με στήριξη. Εντάξει, σαφώς υπάρχει ένας κάποιος ψυχολόγος πίσω πέρα από το διατροφολόγο, γιατί δεν είσαι ψυχολόγος. Εάν δεν μπορείς, είμαι αυτή της άποψης, είναι ιδιαίτερα περιστατικά. Άφησε το, είναι δύσκολο περιστατικά, άφησε να πάει κάπου που μπορεί να το βοηθήσει. Αυτό το κορίτσι, άμα έμπαινε στο γραφείο μου μέσα, επειδή έχουν την τάση να είναι πλήρη, να έχουν πλήρη άνοιξη των πάντων, έχουν απίστευτη επιθετικότητα, δεν φταίνουν οι κοπέλες. Συνήθως κοπέλες, ναι, είναι η ασθένειά τους. Τους κάνω πάρα πολύ. Άμα νομίζω ότι ήταν ροντέο μέσα. Μιλάμε για ροντέο. Όταν σου λέω, με έριχνε μπινελί και εμένα, λέω, κάνει ό,τι θες. Το διατάφτω όμως όλη τη υπόθεση είναι ότι έγινε μια κοπελάρα που τη χαίρομαι. Αυτό είναι το κέρδος λοιπόν, Παναγιώτη Βαρβαρούση. Εγώ στο σημείο αυτό θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα δώσαμε γενικές συμβουλές στον κόσμο για το τι είναι διατροφή, τι είναι δίαιτα, τι είναι αυτός ο περιβόητος μεταβολισμός που ακούμε διαρκώς. Θα ξανάρθεις, γιατί θέλω να δώσουμε tips, τροφές, οι οποίες βοηθάνε στην αποτοξίνωση του οργανισμού, οι οποίες μας βοηθάνε στο να έχουμε ενέργεια, τροφές οι οποίες μας βοηθάνε στο να απορροφήσουμε σίδηρο, τροφές οι οποίες έχουν πολύ βιταμίνη C. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, να μιλήσουμε για το λεμόνι, ποιες είναι οι ιδιότητες του λεμονιού, να μιλήσουμε για το μέλι, τι κάνει το μέλι και πόσο μας βοηθάει. Οπότε σήμερα δώσαμε γενικές συμβουλές στους φίλους τηλεθεατές. Okay. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή, για να δώσουμε tips σε ανθρώπους οι οποίοι μας χρειάζονται και εμείς χαιρόμαστε εσύ από την πλευρά σου δίνοντας διατροφικές συμβουλές, εγώ από την πλευρά μου δίνοντας συμβουλές άσκησης και υγείας. Έτσι ολοκληρώνεται το πακέτο και σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Παναγιώτη Βαρβαρούση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ που με κάλεσες. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ορθοπαιδικό χειρουργό Βασίλη Λυκομήτρο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που σηκώνει τον ασθενή από το κρεβάτι μέσα σε μία μέρα. Πάμε. Σήμερα, σήμερα. Απολαμβάνουμε το σήμερα, γιατί αυτό το έργο δεν ξαναπαίζεται.